senhor. Ah, vivi cá há 15 escarazés, que é filho de escarazés. Se gato aqui, lega-me. Polemame que tragudame. Que έτσι καταφέραμε και πετύχαμε τη λευσεριά της πατρίδας. Σήμερα δεν πετύχαμε τότε βέβαια και την ανεξαρτησία της είναι ένα θέμα άλλο τεράστιο. Όμως εδώ στη Κερατία που με ξέρουν από πολύ παλιά οι κάτοικοι έχουν δώσει ειδικές διαλέξεις, θέλω να σας αναφέρω ένα γεγονός ότι γεωλόγοι, υδρογεωλογίας μάλιστα, καθηγητές του Πανεπιστημίου, ο Γιώργος ο Καλέργης από το Πανεπιστήμιο Πάτρας και ο Αποστόλης ο Αλεξόπουλος του Πανεπιστημίου Αθηνών έκαναν ειδική έρευνα στο χώρο ταφής των απορριμμάτων και έδωσαν έκθεση όπου απορρίπτουν το χώρο από υδρογεωλογικής πλευράς. Αναφέρουν συγκεκριμένα στοιχεία, τα έχει ο Δήμος Κερατίας, δεν χρειάζεται να σας τα πω, ποιος θέλει να πάρει θα κοιτάξει. Αλλά ξεκινάω από μια άλλη αντίληψη. Έστω και οι επιστήμονες να έλεγαν ναι και οι κάθηκοι να μην το κατανοούσαν. Τι θα κάνουμε ανάμεσα στα δυο? Ανάμεσα στη θέληση ότι πρέπει να γίνει χώρος ταφής και ανάμεσα στη θέληση των κατοίκων να μην γίνει. Εδώ είναι το πρόβλημα. Εδώ είναι το πρόβλημα. Σημειώνω. Όταν ήμουνα πρόεδρος κοινότητας στο χωριό του πατέρα μου στα περάφη της Νάξου, πρότεινα εγώ ο ίδιος να φύγει το νοικοταφείο μέσα από το χωριό. Και οι κάτοικοι απέρριψαν την πρόταση. Με συντριπτική πλειοψηφία. Πήρα μονάχα 4 ψήφους. Και περίμενα να δούνε τι θα κάνω που είχα το δικαίωμα να το μεταφέρω. Και δεν το μετέφερα. Γιατί? Γιατί πάνω απ' όλα κυριαρχεί η θέληση του λαού. Δεν κυριαρχεί η γνώμη κανενός καρεκλοκέντευρου, κανενός ανεκέφαλου που μέσα από τα γραφεία κανονίζει πάνω σε χάρτες πού θα γίνει τούτο και πού θα γίνει εκεί. Πρέπει κάποτε να υπάρχει μια αντιστοιχία στα λόγια και στην πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να λέμε πρώτα ο πολίτης και τελευταίο να είναι ο πολίτης. Αν λέμε και εννοούμε πρώτα ο πολίτης, πρέπει να σεβόμαστε τη θέση του πολίτη. Δεν το κατανοεί ότι πρέπει να γίνει εδώ, θα σεβαστούμε τη θέση του. Αυτό είναι το ουσιαστικό στοιχείο για την υπόθεση της δημοκρατίας. Δεν θέλω να σας κουράσω τίποτα περισσότερο. Παραλέγοντας, όταν η κερατέα και κάθε κερατέα, κάθε χώρος αντίστασης απέναντι στα σχέδια των ξένων γίνει υπόθεση του λαού, θα κερδίσουμε. Η παρουσία σας αποδεικνύει ότι έχει αρχίσει να γίνεται θέληση του ελληνικού λαού. Αν ο κόσμος που είναι εδώ σήμερα, αύριο είναι δεκαπλάσιος και μεθαύριο πολλαπλάσιος, δεν θα περάσει κανένα σχέδιο ανεγκέφαλου καρεκλοκένταυρου που βρίσκεται στην εξουσία. Ευχαριστώ για την υπομονή.